Περίπου 11 χρόνια μετά τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, το μικτόρκο το εφετείο Λαμίας επέβαλε στον επαμεινόντα Κορκονέα ποινή κάθειρξης 13 ετών με το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Με την πολιτική αγωγή Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκο Κωνσταντόπουλο να προαναγγέλουν ανέρεση στον Άριο Πάγο. Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου ουσιαστικά οπλίζει το χέρι του κάθε επόμενου Κορκονέα. Ουσιαστικά επιβραβεύει τους δράστες. Και μιλώ για δράστες, γιατί έχουμε εδραία την πεποίθηση ότι ένοχοι είναι και οι δύο. Η απόφαση προκαλεί το κοινό αίσθημα και γι' αυτό το λόγο και για τις νομικές πλημέλειες που υπάρχουν στη δικαστική αξιολόγηση δεδομένων θα ζητήσουμε ανέρεση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Νωρίτερα το δικαστήριο είχε κρίνει τον ειδικό φρουρό ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο. Αν και ο εισαγγελέας πρότεινε ποινή κάθειρξης 15 ετών, η τελική απόφαση του δικαστηρίου είναι εκείνη των 13 ετών, κάτι που σημαίνει πως δεν το επιβλήθηκε τελικά η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Ο καταδικαστής ειδικός φρουρός έχει ήδη εκτίσει για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου πραγματική ποινή 10 ετών, ενώ έχει κάνει και μεροκάματα εντός της φυλακής, τα οποία προσμετρώνται ευεργετικά. Έτσι, σύμφωνα με το νέο ποινικό κώδικα, μπορεί πλέον να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης. Είναι θέμα κάποιων ημερών να αποφυλακιστεί. Παράλληλα, απορρίφθηκαν τα υπόλοιπα 4 ελαφρυντικά που είχε ζητήσει ο συνήγορος υπεράσπισης για ανάρμοστη συμπεριφορά παθόντος, ειλικρινή μεταμέλεια μετά την πράξη, το ότι συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του, και μη εύλογη διάρκεια της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε επαιτειότητα του κατηγορουμένου. Η απόφαση ανακοινώθηκε παρουσία των γονέων του ειδικού φρουρού, απούσα ωστόσο ήταν η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, Τζίνα Τσαλικιάν. Πάρα πολύ ήσυχο, καλό, ντροπαλό, ευγενικό παιδί που ποτέ δεν είχε κάνει το παραμικρό. Σε αντίθεση με τον Κορκονέα, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Δομοκού, ο συνοδός του Βασίλη Σαραλιώτης, που είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους το 2012, κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών. Έχουμε μαζί μας τους καλούς συναδέλφους Χρήστο Κιμπιζή και Γιώργο Μιχαηλίδη για να συζητήσουμε την περίεργη αυτή ποινή. Χρήστο, πώς τα βλέπεις? Αναστασία, το ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και ότι κάθε απόφαση της δικαιοσύνης πρέπει να γίνεται σεβαστή, αυτό δεν αποκλεί το γεγονός ότι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν επιδέχονται κριτικής. Σήμερα η είδηση της ημέρας είναι ότι σπάνε τα εσόβια του δολοφόνου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Εγώ θέλω να κρατήσω το συμβολισμό από αυτή την απόφαση. Το Δεκέμβριο του 2008, όλη η νέα γενιά στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα είχε ξεσηκωθεί επειδή ένα 16χρονο παιδί είχε δολοφονηθεί ανέτεια στα Εξάρχεια. Ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος ήταν η αφορμή για να εκφράσει η νέα γενιά με υπερβολές, με προβοκάτσια, την αντίδρασή της, τη διαμαρτυρία της, την αγανάκτησή της, την προσπάθειά της για ένα καλύτερο μέλλον. Σε μια άγουρη εξέγερση. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος αναδείχθηκε ως το σύμβολο αυτής της εξέγερσης. Και τώρα, την ώρα που η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει το νόμος και τάξη, την ώρα που η κυβέρνηση φέρνει ένα συμβολικό νομοσχέδιο για το άσυλο, συμβολικό, το λέω με την έννοια ότι για ποινικά δικήματα δεν υφίσταται άσυλο, οπότε είναι ένα ενδεικτικό νομοσχέδιο των προθέσεων της κυβέρνησης. Την ώρα που υποψήφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάνε αξιμέρωτα στα Εξάρχεια για να αλλιεύσουν ψήφους από το πιο συντηρητικό κοινό των ψηφοφόρων. Την ώρα που συντηρητικοποιείται η κοινωνία πάρα πολύ. Την ώρα που η κυβέρνηση προτιμά να προσλαμβάνει αστυνομικούς και να πληρώνει ιερείς από το να προσλαμβάνει δασκάλους ειδικής αγωγής και γιατρούς. Έρχεται αυτή η σημερινή απόφαση, η οποία έχει πάρα πολλά μηνύματα. Και το μεγαλύτερο, το πιο κύριο μήνυμα, εγώ νομίζω, είναι ότι αλλοιώνεται, υπάρχει κάποιος θέλει να αλλοιωθεί το σύμβολο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου προς τη νέα γενιά. Γιώργο, περίμενες εσύ μία έτσι ελαφριά, όπως χαρακτηρίστηκε από την κοινή γνώμη, ποινή για τον δολοφόνο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου? Νομίζω ότι από τον τρόπο που λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορούσαμε να τα περιμένουμε όλα σε κάθε περίπτωση. Όταν έχουν περάσει 11 χρόνια για να βγει μία απόφαση σαν κι αυτή, τότε καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, όχι τόσο με το σκεπτικό της απόφασης, αλλά με την λειτουργία αυτή καθεαυτή για τη δικαιοσύνη. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων θα συμφωνήσουν με την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι η συγκεκριμένη απόφαση οπλίζει το χέρι του επόμενου Κορκονέα. Και αυτό γιατί όταν σε έναν άνθρωπο, ο οποίος τον θυμόμαστε από τον τρόπο με τον οποίο ενήργησε μέχρι και τα όσα είχε δηλώσει στο δικαστήριο κατά καιρούς,
του αναγνωρίζεις τον ένομο πρώτερο βίο, τότε πραγματικά, όπως διάβασα και στο Twitter πολλοί κόσμο να λέει, εντάξει, δεν έχω απασχολεί στη δικαιοσύνη, μπορώ να βγω εκεί έξω και να σκοτώσω. Να σπάς δηλαδή τα ισόβια για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δολοφονήσει ένα παιδί 15 χρονών και να καθόμαστε να συζητάμε, να ακούμε τον διευθυντή του σχολείου του για το αν είναι ένα καλό παιδί ή όχι. Είναι μια ντροπή και μόνο για την ελληνική κοινωνία να συζητάμε αν ένα παιδί 15 χρονών ήταν καλό ή όχι από τη στιγμή που δεν είχε απασχολήσει πραγματικά κανέναν και ο κύριος αυτός τον δολοφόνησε με την εισαγγελία να αναγνωρίζει ότι ενήργησε εν αγανακτήσει. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι η αγανάκτηση αυτού του ανθρώπου που σήκωσε το όπλο και μπροστά σε παιδιά, κάτι το οποίο βέβαια αναγνωρίστηκε στο δικαστήριο, αναγνώρισε ο ίδιος ότι μπροστά σε παιδιά πυροβόλησε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι μια απόφαση η οποία είναι ντροπή για τη δικαιοσύνη και δεν έχω σχολιάσει ποτέ αποφάσεις της δικαιοσύνης, αλλά αν πρέπει να σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, θα πρέπει και η ίδια δικαιοσύνη να σέβεται τον εαυτό της και το πώς λειτουργεί. Φοβάστε ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις, συνάδελφοι? Κάθε Λίστε. Δράση φέρνει αντίδραση. Είτε είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης, είτε μια απόφαση της δικαιοσύνης. Υπάρχουν αντιδράσεις. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση, να το πω λίγο πιο διαφορετικά, η κυβέρνηση θα φέρει την Τετάρτη το νομοσχέδιο για το άσυλο. Mm-hmm. Δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις από φοιτητές. Είναι αναμενόμενο. Σήμερα δεν θα υπάρχουν αντιδράσεις από διάφορες ομάδες οι οποίες αντιτίθεται σε αυτή την απόφαση. Όταν βγει έξω ο δολοφόνος Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Το οποίο φαίνεται ότι θα είναι σύντομα. Δεν θα υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική του καιρότητα από κάποιους. Έστω και προβοκάτσια να γίνουν. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι και η δικαιοσύνη και η κυβέρνηση πρέπει να σέβεται το λαϊκό αίσθημα. Και το λαϊκό αίσθημα αυτή τη στιγμή είναι απέναντι από την απόφαση της δικαιοσύνης. Γιώργο. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω αν θα υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι μια τέτοια απόφαση της δικαιοσύνης και το πώς έχει χειριστεί τη συγκεκριμένη υπόθεση και άλλες μεγάλες υποθέσεις, όπως για παράδειγμα η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, δίνει το δικαίωμα σε άτομα τα οποία Μάλιστα. είναι είτε περιθωριακά είτε έχουν άλλες απόψεις σε σχέση με τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, οι οποίοι είναι νομοταγείς πολίτες, να καπηλευτούν πρόσωπα και καταστάσεις και να δράσουν εκτός του νομικού πλαισίου, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και για τον κύριο Κουρκονέα και για όλους εμάς. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ. Παραμένετε, θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια του δελτίου μας.